ζηλεύω μας, λέω μας, εσύ σε μια χαρά, δεν έχεις πρόβλημα. Πάει καλά οικονομία, λογική ανεργία, αυξάνονται οι μισθοί, οι φόροι χαμηλοί. Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κ. Πισαρίδης αυτόν είπε, ότι πάει καλά η κυπριακή οικονομία. Χωρίς να σημαίνει ότι... Τι? Μα είναι ενημερός. Μια χαρά να αγοράσεις σπίτι στην Κύπρο. Να αγοράσεις σπίτι στην Κύπρο. Θέλω να σου πω ότι ο Υπουργός Οικονομικών του Κουβέιτ ήρθε και δεν ξέρω γιατί ενθουσιάστηκε. Πήγαμε στο Date Club. Εφάμε χαλούμι και ντομάτα. Του χαμογελάσε το προσωπικό εκεί. Μα τι χώρα είναι αυτή? Είναι με έκπληξη που έχω ακούσει τον φίλο Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει εκ μέρους της κυβέρνησης ότι το στοίχημα έχει κερδιθεί. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, είναι σοβαρό. Το στοίχημα έχει κερδιθεί, λέει. Έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Υπουργέ, με όλον το θάρρος και την εκτίμηση που ξέρετε ότι τρέφω προς το πρόσωπο σας, είναι δυνατόν να είστε τόσο εκτός πραγματικότητας? Τα λέτε έχοντας επίγνωση ότι περιγράφετε κάτι πραγματικό ή περιγράφετε τις φαντασιώσεις σας? Ειλικρινά σας ερωτώ. Γιατί πώς άλλο να το εξηγήσω? Εάν έχουμε ξεπεράσει την κρίση, κύριε Υπουργέ, τότε γιατί τα φορολογικά μέτρα, γιατί τα αντιλαϊκά μέτρα,